Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις fountain pens. Οι fountain pens είναι οι πένες αυτές που είναι ουσιαστικά του εμπορίου, δεν είναι οι πένες που χρησιμοποιούμε εμείς οι καλλιγράφοι. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί που αγαπάνε πολύ τις fountain pens και εγώ τις αγαπάω πάρα πολύ τις fountain pens. Γιατί έχουν πάρα πολλά σχέδια, μπορείς να τις παίρνεις μαζί σου, θα τα πούμε στην πορεία αυτά. Και θα σας κάνω μία δοκιμή να σας γράψω με μία fountain pen και με μία deep pen, όπως τη χρησιμοποιούμε εμείς οι καλλιγράφοι, για να δείτε έτσι τις διαφορές. Γενικά, οι fountain pens, όπως σας είπα πριν, είναι πάρα πολύ αγαπημένες μου. Έχω κάποιες στη συλλογή μου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο. Υπάρχει μία παγκόσμια κοινότητα που λατρεύει τις fountain pens και μπορείτε να τους βρείτε στο Facebook, στο Google, παντού αυτές τις κοινότητες και να ανταλλάξετε ιδέες και απόψεις. Υπάρχει μία πληθώρα εταιριών που έχουν fountain pens. Οι fountain pens είναι αυτές που λέμε η Parker, η Lamy, η Montegrappa, η Montblanc. Είναι πάρα πολλές εταιρείες που έχουν αυτές τις fountain pens. Θα σας δείξω τώρα κάποια που θα έχω εγώ εδώ. Και θα σας κάνω σήμερα μία πρόταση να δείτε πώς γράφω με μία fountain pen και πώς γράφω με την deep pen. Θα σας δείξω τώρα για λίγο εδώ τι έχω σήμερα και τι θα γράψουμε. Έχω μία απλή fountain pen, δεν είναι κάποιας μάρκας. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και οικονομικές fountain pens, υπάρχουν και πάρα πολύ ακριβές fountain pens. Αυτή είναι μία πολύ οικονομική. Στην πορεία θα κάνουμε κάποια reviews, κάποιες παρουσιάσεις από πένες διάφορες και μελάνια. Έτσι για να δείτε τι υπάρχει και τι κυκλοφορεί στο εμπόριο και πώς γράφουν. Σήμερα απλά θα κάνουμε αυτή το Founder Pen vs Deep Pen. Λοιπόν, αυτή η πένα είναι αυτές οι γνωστές που κυκλοφορούν στο εμπόριο, έτσι, έχει το καπάκι. Τι καλό έχουν οι fountain pens. Οι fountain pens έχουν αρκετά πλεονεκτήματα. Ένα από τα πολύ ωραία πλεονεκτήματα που έχουν είναι ότι μπορείτε να τις πάρετε μαζί σας όπου και να πάτε. Δεν αναγκάζεστε να κρατάτε μελάνι. Μπορείτε μέσα να βάλετε αμπούλες αντί να έχετε το πιστόνι. Θα δούμε αργότερα τι σημαίνουν όλα αυτά, πιστόνι, αμπούλες κτλ. Δεν τελειώνει εύκολα το μελάνι, βέβαια εξαρτάται τη χρήση εννοείται. Δεν αναγκάζεστε να την πλένετε όταν την έχετε μαζί σας, όπως ας πούμε αυτές οι deep pen. Αυτές λέγονται deep pen ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή βουτάμε μέσα στο μελάνι, deep, βουλιάζει η μύτη μέσα στο μελάνι. Αυτές λοιπόν όλες έχουν μια διαδικασία, συν το ότι τις χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες καλλιγράφοι. Εσείς τώρα δεν γίνεται να πάτε σε ένα ταξίδι και να κρατάτε μαζί σας μία deep pen για να την έχετε να υπογράψετε, κάπου εννοείται αυτό. Έχει επίσης πλεονέκτημα ότι οι μύτες της είναι σε τέτοιο πάχος που δεν σκαλώνουν πάνω στο χαρτί. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται καλά εδώ. Είναι αυτό το πάχος, είναι λίγα από κάτω η μύτη ουσιαστικά, με αποτέλεσμα να μην σκαλώνει στο χαρτί και να μπορείτε να γράφετε πάρα πολύ γρήγορα. Θα το δείτε μετά αυτό, πώς θα γράψω και κάτι γρήγορα. Συν του ότι έχει μία ομορφιά, υπάρχουν τόσο πολλά σχέδια για όλα τα βαλάντια, ξεκινάνε από πολύ οικονομικές μέχρι πολύ ακριβές, κάποιων εκατομμυρίων, έχουν πάνω διαμάντια, έχουν διάφορα. Υπάρχουν limited edition, θα τα δούμε πολύ αργότερα αυτά, σε κάποια άλλα βίντεο που θα κάνω. Ωραία, αυτή την πένα την έχω γεμίσει με το μελάνι της Aurora. Έχω βάλει μαύρο μελάνι της Aurora και θα τη δείτε με αυτή, με αυτό το μελάνι. Δεν το ξαναχρησιμοποιώ, απλά για να σας το δείξω τώρα είναι αυτό το μελάνι. Με τις deep pens θα χρησιμοποιήσω το Zoom Ink, το μελάνι. Και θα σας ξεκινήσω τώρα, θα βάλουμε για λίγο αυτά στην άκρη. Και θα ξεκινήσω τώρα να σας γράφω μία πρόταση με την πένα. Τώρα, εννοείται ότι οι πένες δεν γράφουν, οι fountain pens, δεν γράφουν το ίδιο σαν τις πένες καλλιγραφίας, δηλαδή
οι ουρίτσες τους και οι διακυμάνσεις στο γράμμα, πιο χοντρό, πιο λεπτό, δεν μπορεί να την κάνει μία πένα. Υπάρχουν βέβαια κάποιες πένες που η μύτη τους είναι πιο flexible, πιο κινείται, ανοίγει και κλείνει πιο εύκολα, είναι πιο ευέλικτη. Υπάρχουν και αυτές οι fountain pens. Επίσης, στο εξωτερικό μπορεί κάποιος να σας αλλάξει αυτή την πένα και να σας την κάνει να μοιάζει πιο πολύ, αυτή τη μυτούλα μάλλον, να μοιάζει πιο πολύ με πένα καλλιγραφίας και να την έχετε και πάλι μαζί σας. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Παρ' όλα αυτά, οι κλασικές fountain pens δεν μπορούν να κάνουν τις ουρίτσες και τις λεπτές και χοντρές γραμμές όπως κάνουν οι deep pens. Όμως, όταν μάθετε τις αρχές της καλλιγραφίας, μπορείτε να τις εφαρμόσετε με οποιοδήποτε εργαλείο γραφής, οπότε και με τις fountain pens. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θα ήθελαν να μάθουν επαγγελματική καλλιγραφία, πώς χρησιμοποιούμε τις deep pens που χρησιμοποιούμε εμείς οι καλλιγράφοι. Δεν θέλουν να μπουν καθόλου σε αυτή τη διαδικασία. Όμως, θέλουν να μάθουν να γράφουν όμορφα γράμματα. Εννοείται ότι γίνεται αυτό. Γίνεται αυτό. Και θα έχουμε και στα επόμενα βίντεο και αυτές τις δυνατότητες πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα γράμματα με fountain pens. Θα το κάνουμε αυτό, οπότε μπορείτε να γράφετε καλλιγραφικά και με μια fountain pen. Λοιπόν, ας ξεκινήσω τώρα. Βλέπετε, έχω εδώ την πένα, θα την ανοίξω. Τώρα δεν θα γράψω δεν θα βάλω κάποια γραμμή, γιατί δεν υπάρχει τόσος λόγος όπως τις άλλες. Λοιπόν, και θα σας γράψω μία πρόταση. Θα γράψω write with a fountain pen. Προσέχετε ότι μπορώ να γράφω πολύ γρήγορα με την fountain pen, με αυτές τις πένες, και να μην σκαλώνει η μύτη στο χαρτί, ούτε να πιτσιλάει το μελάνι όπως γίνεται με τις άλλες. Θα δείτε, με τις άλλες πένες δεν μπορώ να γράφω τόσο γρήγορα. Επίσης, θα δείτε ότι μπορώ να κάνω μεγάλες γραμμές, κάτι που είναι δύσκολο να το κάνεις με την deep pen. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στις υπογραφές, για παράδειγμα. Όταν κάποιος θέλει να υπογράψει με μια fountain pen, που στις μεγάλες επιχειρήσεις θα δείτε όλοι οι διευθυντές, οι managers κτλ. Οπωσδήποτε πρέπει να έχουν μια πένα. Θα δείτε ότι δεν είναι εύκολο να γράφουμε deep pen. Εννοείται, κανείς δεν κρατάει, και κρατάνε όλοι μια fountain pen. Θεωρείται και ένα εργαλείο κύρους, όπως και να το κάνουμε. Οπότε θα δείτε τώρα αυτή την πρόταση, θα τη γράψω. Θα σας γυρίσω εδώ το χαρτί να τη γράψω. Να έχω μεγάλο εύρος, να τη δείτε. Αυτό χάλασα, θα πάω σε ένα άλλο. Δεν γράφει και καλά. Το χάσαμε εδώ. Δεν πειράζει, υπάρχουν και αυτά. Που να δείτε τι γίνεται στις deep pens. Βλέπετε, έγραψα και πολύ γρήγορα και με μεγάλα γράμματα. Εδώ αυτά τα κενά που βλέπετε και υπάρχουν, πιθανό να μην έχει κατέβει το μελάνι καλά και γι' αυτό να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν μας ανησυχεί αυτό. Για να κάνουμε και εδώ, για να γράψουμε κάτι άλλο. Ας γράψω λίγο στα ελληνικά. Γράφοντας με μία πένα. Αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι
λέγεται και είναι και αλήθεια ότι τα αγγλικά γράμματα όταν τα γράφουμε με τα ελληνικά έχουν διαφορά. Δηλαδή γράφουμε πιο όμορφα αγγλικά γράμματα από ότι ελληνικά. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή συγκρίνοντας, οι λατινικοί χαρακτήρες βοηθάνε πολύ περισσότερο από ότι τους ελληνικούς χαρακτήρες. Στους ελληνικούς χαρακτήρες έχουμε πιο πολύ καμπύλες, δεν βοηθάνε τόσο εύκολα να γράψεις, ενώ στους λατινικούς χαρακτήρες είναι πιο πολύ γραμμική η γραφή και γι' αυτό το λόγο κάνουμε πιο ωραία γράμματα. Έτσι λοιπόν είδατε, ας κάνω ακόμα. Δεν μας έκανε κενό, πρέπει να κατέβει λίγο το μελάνι. Αυτά λοιπόν είναι με την fountain pen. Θα δείτε επίσης εδώ, θα σας το φέρω λίγο πιο κοντά, δεν υπάρχουν αυξομοιώσεις στα γράμματα με μια fountain pen. Δεν μπορούν να γίνουν αυξομοιώσεις. Όλα τα γράμματα έχουν ίδιο μέγεθος. Και θα καταλάβετε τι εννοώ τώρα που θα σας γράψω και με μια fountain pen, με μια deep pen, με τις πένες της καλλιγραφίας. Βλέπετε, όλα τα γράμματα έχουν ίδιο πάχος. Δεν γίνονται αυξομοιώσεις σε μια πένα του εμπορίου, έτσι. Λοιπόν, αφήνω για λίγο αυτή την πένα και για να πάω για λίγο στις fountain, στις deep pens. Εδώ τώρα θα αναγκαστώ να κάνω γραμμές για να με βοηθήσει, γιατί γράφουμε αναγκαστικά, γράφουμε και πιο αργά. Οπότε θα κάνω μια-δυο γραμμές εδώ. Θα γράψω με δύο διαφορετικές. Να δείτε, παίρνω και το μελάνι. Λοιπόν, για να γράψω τώρα, θα γράψω πρώτα με το με μια browser. Λόγω της κάμερας, να ξέρετε ότι δεν μπορώ να έχω καλή θέση για να γράψω σωστά. Θέλω λίγο να είναι πιο επικλινές το χαρτί μου για να κυλήσει καλύτερα το μελάνι, αλλά λόγω της κάμερας δεν μπορώ να τα κάνω αυτά, οπότε τα γράμματα δεν τα βλέπετε και πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αν δείτε, υπάρχουν, δεν ξέρω αν μπορώ να το ανεβάσω να το δείτε αυτό, τα γράμματα. Εδώ, ας πούμε, είναι πιο παχύ, εδώ είναι πιο λεπτό όσο ανεβαίνουμε. Πιο παχύ όσο κατεβαίνει, πιο λεπτό. Πράγματα που μπορεί να τα κάνει μόνο η deep pen αυτά. Για να πάρουμε και μία άλλη πένα, αυτή που χρησιμοποιούμε στην copper plate. Βέβαια, τώρα θα χρησιμοποιήσω μελάνι το ίδιο, το Shoe Milk, και όχι τη copper plate. Από μισό λεπτό και να πάρω και άλλη θέση.
Εδώ χρησιμοποιώ όσο μπορώ λίγο την copper plate. Βλέπετε εδώ, φαίνεται ακόμα περισσότερο οι διακυμάνσεις. Προσπαθώ να κεντράρω λίγο την κάμερα. Βλέπετε ότι υπάρχουν στο γάμα, ας πούμε, το πρώτο γράμμα, όταν η γραμμή κάθετη, θα σας τη δείξω τώρα, είναι λίγο πιο θολή. Λοιπόν, η γραμμή κάθετη είναι πιο παχιά, η γραμμή που ανεβαίνει είναι πιο λεπτή, κατεβαίνοντας πιο παχιά, κατεβαίνοντας εδώ πιο παχιά, πιο λεπτές ανεβαίνοντας. Οπότε βλέπετε ότι οι πένες μπορούν να κάνουν, οι deep pens, οι πένες καλλιγραφίας ουσιαστικά, μπορούν να κάνουν διακυμάνιση στο γράμμα, κάτι που δεν μπορεί να το κάνει η fountain pen. Όμως, οι πένες καλλιγραφίας δεν μπορούν, για παράδειγμα, να σας κάνουν αυτό. Το γρήγορο που κάνει η πένα, η fountain pen. Βλέπετε. Κοιτάξτε, δεν γίνεται να γίνει αυτό. Πρώτον, γιατί αδειάζει το μελάνι. Δεύτερον, γιατί δεν μπορεί να, με τέτοια ταχύτητα να κουμπίσει η πένα πάνω στο χαρτί. Κάνει εδώ, σκαλώνει πάνω στο χαρτί. Για να και το γράψω και με την άλλη την πένα, να δω πώς είναι. Την browser. Κάψω εδώ. Βλέπετε, δεν γράφει σωστά. Και μου κάνει εντύπωση πως δεν έχει σκαλώσει ακόμα. Βλέπετε, δεν γράφει σωστά. Οπότε αυτή είναι η διαφορά. Μια μεγάλη διαφορά που έχουν οι fountain pens και οι deep pens. Βέβαια, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι κάθε μία είναι για τη δουλειά της, έτσι. Δηλαδή δεν είναι όλες οι πένες για όλα. Ακόμα και στην καλλιγραφία δηλαδή ξεχωρίζονται οι πένες. Άλλοι είναι για την copper plate, άλλοι είναι για την gothic, ονοματοσειρά. Γράφω τώρα, παίζω εδώ με τις λέξεις, αλλά για να δείτε πώς γράφει μία πένα. Είπαμε, αυτά είναι, ίσως δεν έχει κατέβει καλά το μελάνι. Έχουμε λοιπόν εδώ αυτό, πάνω εδώ γράφτηκε με αυτή την πένα. Είναι η πένα που χρησιμοποιούμε, η μύτη που χρησιμοποιούμε στην copper plate κυρίως. Θα τα πούμε σε άλλο βίντεο αυτά. Αυτή την πένα τη χρησιμοποιούμε κυρίως για italic, gothic και τις υπόλοιπες ansel και τις άλλες γραμματοσειρές. Και εδώ, αυτά γράφτηκα με την πένα, αυτά γράφτηκε με τη fountain pen, βλέπετε είναι πιο λεπτή. Βέβαια και στις fountain pens, να ξέρετε ότι υπάρχουν, υπάρχουν διάφορες μύτες, υπάρχει η extra fine, fine, medium κτλ. Οπότε μπορείτε να γράψετε πιο, αυτή νομίζω είναι η medium. Αν δεν κάνω λάθος, φαίνεται κάπου από κάτω, είναι η medium. Λοιπόν, αυτά, έχουμε και ατυχήματα εδώ με αυτές, ενώ με τις πένες δεν έχουμε και τόσα. Εκτός αν ταξιδεύετε με αεροπλάνο, που αν ταξιδεύετε με αεροπλάνο θα σας πρότεινα να βγάλετε το μελάνι από μέσα και να έχετε καλύτερα αμπούλες, να μην χρησιμοποιείτε το πιστόνι που είναι μέσα. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή αυτά, όταν θα μιλάμε για τις πένες. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Έκανα μία εναλλαγή στις κάμερες, αν μας βλέπει ο φίλος μας που μου είχε γράψει ότι είναι κάμερες στολές. Νομίζω ότι τώρα είναι πολύ καθαρή η κάμερα στο χαρτί. Είναι θολή η δική μου, δεν πειράζει. Το χαρτί μας ενδιαφέρει και όχι η δική μου η κάμερα. Οπότε, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!